Ναι, αν κάποιο θέλει να στείλει φάρμακα, να μην βάλουμε το κουτί που έχει γραμματό, ας βγάλει τα φάρμακα και στα βάλει σε ένα φάκελο και να τα στείλει έτσι. Βέβαια, να είναι λίγο συσκευασμένα, μην χαλάσουν, ας πούμε, την ιδέα, σε ένα σακουλάκι ας είναι τα φάρμακα. Ναι, και την Τετάρτη έχει κατάληψη ελαίου, το Αγίου Αποστόλου Ματθαίου. Τώρα, τη σημερινή ημέρα, αγαπητοί μου χριστιανοί, εορτάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Είναι ένας Άγιος για τον οποίο δυστυχώς πολλοί χριστιανοί αδιαφορούνε. Πολλοί άρχοντες αδιαφορούνε, πολλοί ποιμένες ειδικά αδιαφορούνε. Δώστε λίγο προσοχή, θα πούμε περιληπτικά μόνο από το βίο του κάποια πράγματα, τα οποία ίσως είναι λίγο διδακτικά για τους χριστιανούς. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε ολοκληρωτικά για αυτό το βίο του μέσα σε ένα αυτό κήρυγμα. Η καταγωγή του ήταν από τη μεγαλόπολη Αντιόχεια. Η Αντιόχεια βρίσκεται στη Συρία. Αν έχετε ακούσει στις ειδήσεις που λένε το Χαλέβι και το Χαλέβι εκεί με τους τσιχαριστές, αν πας λίγο πιο δυτικά, εκείνη η Αντιόχεια, πρωτού βγει στην θάλασσα εννοείται. Εγεννήθη το 354 μετά Χριστού. Οι γονείς του ήταν ο αρχιστράτηγος Σεκούντος και η Ανθούσα, η μητέρα του. Ήταν ειδωλολάτρες, αλλά μετά τη γέννηση του Αγίου ευαπτίστηκαν χριστιανοί. Δυστυχώς ο Άγιος έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία. Η δε μητέρα του ήταν μόλις 20 χρονών χείρα και κράτησε τη χειρία της έως το τέλος της ζωής της. Είναι σημαντικό αυτό εδώ, το να κρατήσει κάποια γυναίκα τη χειρία της μέχρι το τέλος της ζωής της, έστω και αν είναι νέα. Ο μικρός Ιωάννης αγαπούσε τα γράμματα και την γραφή, όλα τα συγγράμματα των Αγίων μέχρι τότε πατέρων, ακόμη και των φιλοσόφων. Στα 18 του ευαπτίστη από τον Άγιο Μελέτιο Πατριάρχη Αντιοχίας. Η διδάσκαλή του ήταν ο Λιβάνιος ο Σοφιστής και Ανδραγάθιος ο Φιλόσοφος. Είχε τέτοιο ζήλο, τον οποίο εδιδάχθη και των Ελλήνων τα συγγράμματα όλα. Όταν λέμε των Ελλήνων, εννοείται ότι ήταν των πρώην ειδωλολατρών και των ειδωλολατρών που είχαν περάσει στην ιστορία. Αλλά διδάχθηκε και όλη αυτή τη σοφία, διδάχθηκε και όλη τη χριστιανική σοφία. Αφού τελείωσε τις σπουδές του και είχε φτάσει στην κορυφή της φιλοσοφίας και κάθε τέχνης και επιστήμης την οποία εξάσκησε και άρετη της χριστιανικής εννοείται, αποφάσισε να ακολουθήσει τη μοναχή πολιτεία. Επέλεξε ένα φτωχό μοναστήρι με πατέρες οι οποίοι είχαν μεγάλη σκληραγωγία. Εκεί πέρα εδοκίμαζε τον εαυτό του εις σε κάθε αρετή. Μάλιστα κάποιος φίλος του Βασίλειος από την Αντιόχεια, όχι ο Μέγας Βασίλειος ήταν πιο μπροστά από τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, στον λόγο του περί ιεροσύνης, εκεί πέρα κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια συμφωνία να πάνε και οι δύο για τη μοναχική πολιτεία. Εκεί έγραψε μέσα στο μοναστήρι κάποιους λόγους οι οποίοι σώζονται μέχρι και σήμερα και είναι σαν φάρι μέσα στην τρικυμία της κοινωνίας. Είναι ο λόγος περί ιεροσύνης που μιλάει για κάποιον ο οποίος θέλει να επιλέξει να γίνει διάκονος ιερεύς ή αρχιερέας. Είναι ο λόγος περί παρθενίας. Είναι ο λόγος περί χειρίας που παρηγορεί κάποια χείρα που έτυχε τότε να μείνει μια πλούσια χείρα στην Αντιόχεια και της έγραψε αυτό το λόγο και έμεινε μέχρι τώρα αυτός ο λόγος. Σε κάποιον άλλον σταγύριον το έγραψε περί υπομονής, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε σεληνιασμό από κάποιο δαιμόνιο και το έγραψε παρηγορητικούς λόγους και το μισθό τον οποίο θα είχε από το Θεό αν θα υπομένει
αυτόν τον αγώνα. Έγραψε λόγους περί κατανήξεως σε κάποιον Δημήτριον και σε κάποιον άλλον στελέχιον. Σε κάποιον άλλον Θεόδωρον του έγραψε λόγους περί μετανοίας και όχι από γνώσεως. Γιατί η αμαρτία σε φέρνει σε απόγνωση. Η αμαρτία σε φέρνει στην αυτοκτονία δυστυχώς. Γι' αυτό και όχι από γνώσεως. Του έλεγε και του υπενθύμιζε ότι έχει το δικαίωμα να μετανοήσει. Ασκούσε πάσα αρετή του Ευαγγελίου ακριβέστατα. Σε κάποια στιγμή, κάποιος γέροντας ονόματι Ησύχιος, Σύριος το γένος, εκεί που έκανε προσευχή τη νύχτα, είδε κάποιο όραμα. Αυτό το όραμα ήταν το εξής. Είδε τον Ιωάννη να προσεύχεται και εκεί που προσευχόταν, κάποιος λαμπρόμορφος νέος κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Άγιος βλέποντάς τον έπεσε κάτω και έσκυψε. Του λέει, μη φοβάσαι αυτός ο αστραπόμορφος νέος, σήκω επάνω. Του λέει, ποιος είσαι, λέει. Εγώ είμαι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει, και σου έφερα αυτό εδώ το χαρτί. Αυτό το χαρτί το οποίο σου δίνω, του είπε, είναι μια συμφωνία με το Θεό που σου δίνει τη δωρεά να εξηγείς όλη την Αγία Γραφή, ακριβέστατα. Λέει, εγώ δεν είμαι άξιος αυτής της δωρεάς του Θεού. Λέει, εφόσον το επέλεξε ο Θεός, δεν σηκώνει καμία αμφιβολία. Και μην ταπείνεσαι, ο Άγιος δέχτηκε αυτό το χάρισμα να εξηγεί όλη την Αγία Γραφή. Ο δε γέρον Ησύχιος όμως, έχοντας συνέχεια στο μυαλό του αυτή την κατάσταση, το τι είδε, και πιστεύοντας ότι υπήρχε ένας Άγιος ήδη μέσα στο μοναστήρι, ήταν σκεπτικός μέχρι που το ρωτήσαν και οι υπόλοιποι πατέρες τι συμβαίνει. Του αποκάλυψε το όραμα, αλλά ζήτησε να μην το πούνε στον Ιωάννη, για να μην φύγει είτε από ταπείνωση από το μοναστήρι, είτε να μην πέσει σε λογισμούς υπερηφανίας. Ενώ ήταν ακόμη μοναχός, έκανε αρκετά θαύματα, θα σας πω δύο σύντομα. Ενέτασε κάποιον αρχιέλαο Φρούσιο της Αντιοχίας, τον οποίο εθεράπευσε. Το συμβούλεψε να μην αμαρτάνει ώστε να επιστρέψει η ασθένεια πίσω, γιατί κάθε αμαρτία που γίνεται στο σώμα έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά του σώματος. Αυτός όμως μετανόησε πολύ δυνατά, έγινε και ο ίδιος μοναχός. Και το θαυμαστό είναι ότι μετά που έγινε μοναχός ο αρχιέλαος, σχεδόν μισή Αντιοχία πήγε και έγιναν μοναχοί. Ένα δεύτερο θαύμα ήταν με κάποιον τεράστιο λέοντα, ο οποίος εμφανίστηκε μέσα στην αγορά της Αντιόχειας. Εκεί πέρα ο λέοντας κατέστρεφε τα πάντα, σκότωνε τους ανθρώπους, προσπάθησαν να σκοτώσουν, αλλά γι' αυτοί προσπάθησαν, φωνεύτηκαν. Αποφάσισαν να πάνε στον Άγιο να τους ζητήσουν το τι να κάνουν και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Ο δε Άγιος τους είπε ότι επειδή εγκαταλείψατε το Θεό, λέει, και ζείτε μέσα στα κοσμικά συνέχεια και αδιαφορείτε για το Θεό, ο Θεός επέτρεψε αυτόν τον πειρασμό. Αλλά λέει, αν μετανοήσετε, λέει, και κάνετε ό,τι σας πω, θα φύγει ο πειρασμός. Και τους δίνει ένα ξύλινο σταυρό να τοποθετήσουν σε ένα σημείο της οδού από όπου θα περνούσε ο λέοντας. Το τοποθέτησαν εκεί και την άλλη μέρα βρήκαν εκεί πέρα το λέοντα νεκρό μπροστά στο σταυρό. Εθάρμασαν όλοι τις αρετές του Αγίου Ιωάννου και έμειναν πιο πιστοί και δίπλα του, αλλά περισσότερο εις τον Θεό και στις διδαχές του Αγίου. Έμεινε 4 χρόνια στο μοναστήριο. Μετά έφυγε για 2 χρόνια να ζήσει ασκητικά μόνο με παξιμάδι και νερό. Λόγω της πολλής άσκησης και της κακοπαθίας που είχε στην έρημο, ασθένησαν τα νεφρά του και δεν άντεξε άλλο. Αποφάσισε να κατέβει στην Αντιόχεια για να μην πεθάνει. Στην Αντιόχεια το δέχτηκε ο Πατριάρχης ευχάριστα, ο Άγιος Μελέτιος, και χάρηκε πολύ που είχε έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα του. Ο Πατριάρχης όμως ήταν να πάει για κάποια για την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο.
αλλά δυστυχώς εκοιμήθη. Μετά από την κήρυξη του Αγίου Μελετίου, ο Άγιος πηγαίνει πάλι στην έρημο και μετά ξαναεπιστρέφει στο μοναστήριο. Γίνεται νέα εκλογή Πατριάρχου του Αγίου Φλαβιανού. Ο Άγιος Φλαβιανός, εκεί που έκανε προσευχή, ήρθε ένας άγγελος Κυρίου και τον διατάζει να πάει στο μοναστήριο να πάρει τον Ιωάννη και να τον χειροτονήσει διάκονο και ιερέα. Ταυτόχρονα όμως, βγαίνει και άλλος άγγελος και ανακοινώνει του Αγίου Ιωάννου και του λέει θα έρθει ο Πατριάρχης Φλαβιανός να σε πάρει και να σε χειροτονήσει. Αρνήθηκε ο Άγιος. Αλλά λέει ο Πρωταγούλητος Θεός, λέει, δεν επιτρέπεται, λέει, να αντιδράσουμε σε κάτι. Οπότε δέχτηκε ο Άγιος Ιωάννης την αναγγελία αυτή, την ανακοίνωση για τους υπόλοιπους μοναχούς. Όλο το μοναστήριο έπεσε σε θλίψη και σε δάκρυα. Γιατί θα χάναμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Ο Άγιος Φλαβιανός ήρθε, επήρε τον Άγιο, αλλά πρώτον πάλι λειτουργήσε στο μοναστήρι, κοινώνησαν όλοι οι πατέρες. Η εκλογή του Αγίου έγινε από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε για αυτόν τον άνθρωπο. Έγινε το 378 διάκονος και το 383 ιερέας. Η στοιχειροτονία του έγινε κάποιο θαύμα. Το είδανε όσοι συλλειτουργήσαν εκείνη την ημέρα, αλλά και όσοι ήταν ευλαβείς χριστιανοί. Κάποιο περιστέρι πετούσε πάνω από την Αγία Τράπεζα. Και την ώρα που είπε, που εξεφώνησε ο ιερέας, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και τα υπόλοιπα και ευλόγησε τον Άγιο, εκείνη τη στιγμή περιστερά εισήλθε μέσα εις τον Άγιο. Η ζωή του ήταν συνέχεια διδαχές, διδασκαλίες, παρενέσεις, εξηγήσεις Αγίας Γραφής, ερμηνείας των απόρριτων σημείων, αλλά και το σημαντικότερο, η καταπολέμηση των αιρέσεων. Έκανε πολλά θαύματα και σαν ιερέας. Έγινε όμως ένα σημαντικό γεγονός, έγινε η κίνηση του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Νεκταρίου. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος ήταν μετά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Έγινε αυτός Πατριάρχης. Στην Κωνσταντινούπολη, επειδή υπήρχαν πολλοί αριανιστές και άλλες αιρέσεις, δυστυχώς, υπήρχε λίγο αναταραχή ποιο να διαλέξουν σαν άξιο Πατριάρχη, ο οποίος θα πολεμούσε όλα τα κακά της Εκκλησίας. Επιλέξανε τον Άγιο Ιωάννη. Η φήμη του είχε φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Τώρα το δύσκολο ήταν πώς θα παίρνανε τον Άγιο Ιωάννη από την Αντιόχεια όμως. Ο βασιλιάς Αρκάδιος στέλνει γράμμα εις τον άρχοντα της Αντιοχίας και του ζητάει, μάλλον με συγχωρείτε, στέλνει πρώτα εις τον Άγιο Φλαβιανό. Του ζητάει να του στείλει τον Άγιο για να το χειροτονήσουν αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος μόλις το άκουσε, αντέδρασε, λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να σώσω την ψυχή μου, λέει, έχω τόσες αμαρτίες, λέει, θα γίνω και αρχιεπίσκοπος, να έχω την επίπροψη τόσων ψυχών. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ο κοσμικός, ο λαός της Αντιόχειας, αντέδρασε και έφτασε σε σημείο να διώξουν άρων-άρων τους απεσταλμένους του βασιλιά. Οι δε απεσταλμένοι του βασιλιά φύγανε γιατί οι δάλλους τους σκοτώνανε. Σκέφτηκε ο βασιλιάς της Κωνσταντινούπολης τι να κάνει και στέλνει αντιπροσωπεία εις τον άρχοντα της Αντιόχειας. Και του λέει, μυστικός, λέει, θα καλέσεις τον Ιωάννη. Δεν θα του πεις για ποιο λόγο. Όταν θα έρθει, θα το συλλάβετε και νύχτα, λέει, θα το φυγαδεύσετε για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι και έγινε. Τον αρπάξανε κατά κάποιο τρόπο και τον πήγανε στην Κωνσταντινούπολη. Το δε θαυμαστό είναι ότι ο λαός της Κωνσταντινούπολης βγήκε
να προϋπαντήσει τον Άγιο 6 μίλια. 6 μίλια έξω από την πόλη να τον προϋπαντήσει. Η χειροτονία του έγινε 15 Δεκάτου του 398. Πάλι έγινε θαύμα στη χειροτονία του. Εκεί που περπατούσε μετά τη χειροτονία, κάποιος δαιμονισμένος έπεσε κάτω και άφησε. Ο δε Άγιος τον ευλόγησε και τον εθεράπευσε. Ο σκοπός του Αγίου ήταν ένας. Να κερδίσει όσο περισσότερες ψυχές με οποιοδήποτε τρόπο. Ήξερε ότι οι πειρασμοί ήταν πάρα πολλοί. Και ο αγώνας ήταν δύσκολος, αλλά είχε πάντα την ελπίδα του στο Θεό. Αλλά δεν ήταν μόνο για την Κωνσταντινούπολη τα μάτια του. Επέβλεπε τη Φινίκη, την Τύρο, τη Σιδώνα, τη Γάζα, την Τρίπολη και άλλες περιοχές οι οποίες ήταν πλημμυρισμένες μέσα στην ειδωλολατρεία. Έστεινε συνέχεια σοφούς ανθρώπους, απεσταλμένους, να χτίσουν μοναστήρια και εκκλησίες. Και με τον τρόπο να πιστέψουν οι πιστοί και να γκρεμίσουν τους ναούς των ειδώλων. Επίσης, στην Ουγγαρία επικρατούσε ο αριανισμός. Έστειλε και εκεί άνθρωπος. Έστειλε και για τους Σκύθες και τους Τάταρους, οι οποίοι ήταν άγριοι ειδωλολάτρες. Επίσης, και στην Ανατολή, εκεί επικρατούσε πολύ ο μαρκιανισμός. Έκανε πολλά έργα. Μετάφρασε τις επιστολές του από το Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι είχε απορία για τον εαυτό του αν αυτά ήταν ευάρεστα από τον Θεό και από τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Ο Θεός για να το απαντήσει έκανε το εξής θαυμαστό. Κάποιος άρχοντας της Κωνσταντινούπολης ήρθε σε αντιπαράθεση με τον βασιλιά και ο βασιλιάς κατά κάποιο τρόπο ήθελε να του κάνει κάποιο κακό. Αυτός ο άρχοντας δεν ήξερε τι να κάνει και κατέφυγε στον Αρχιεπίσκοπο, τον Άγιο Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν μπορούσε να του μιλήσει άνετα, του λέει «Έλα το βράδυ από το κελί». Πήγε ο άρχοντας αυτός, εκείνη τη στιγμή ήταν ο διάκοπος Πρόκλος, ο οποίος έγινε μετέπειτα και αυτός πατριάρχης του Κωνσταντινουπόλεως, και του λέει ότι ήρθε να δω τον Άγιο Ιωάννη. Του λέει «Κάτισε εδώ, θα πάω να το φωνάξω να δω στο κελί». Μόλις φτάνει στην πόρτα, ακούει μέσα φασαρία. Λέει, ποιος πέρασε και δεν τον είδα. Κοιτάει από την κυδαρότροπα, βλέπει έναν άνθρωπο, λίγο φαλακρό, με βαθιά γένεια, να ομιλεί εις το αυτί του Αγίου και στην που ο Άγιος έγραφε. Σκέφτηκε ότι κάτι σοβαρό θα γράφει ο Άγιος, το οποίο του λέει αυτός ο άνθρωπος, και γι' αυτό δεν τους ενόχλησε. Επιστρέφει πίσω. Ο άρχοντας του λέει, ξαναπήγαινε. Ξαναπάει, βλέπει το ίδιο πράγμα. Ξαναεπιστρέφει. Του λέει ο άρχοντας μετά από ώρες, ξαναπήγαινε σε παρακαλώ. Ξαναπάει ο διάκονος. Ξαναβλέπει το ίδιο πράγμα. Του λέει, πήγαινε λέει, γιατί ξεκινάει όρφωσε λίγο λέει, και δεν θα μπορέσει να το δεις. Φεύγει ο άρχοντας. Το άλλο βράδυ, το επόμενο, το ίδιο πράγμα. Ο Πρόκλος, ο διάκονος, λέει, δεν θα φάω και δεν θα κοιμηθώ, λέει, να μην περάσει κανένα στο κελί. Το τρίτο βράδυ, του λέει, μη στεναχωριέσαι, κανένας δεν πέρασε μέσα. Θα πάω να το φωνάξω τώρα. Πάει και βλέπει το ίδιο πράγμα. Γυρνάει πίσω και του λέει, τι να σε πω άνθρωπε, μου λέει, κάνε προσευχή στο Θεό, δεν ξέρω, για τις αμαρτίες σου, λέει, δεν επιτρέπει ο Θεός, είναι ακόμη άνθρωπος μέσα. Όταν ξημέρωσε όμως, ο Άγιος Ιωάννης εθυμήθηκε τον άρχοντα και λέει του Αγίου Πρόκλου. Του λέει, τι έγινε με εκείνο τον άρχοντα, δεν ήρθε να με δει. Ήρθε λέει, Άγιε Άρχα λέει, αλλά τι να κάνω λέει, 5 και 10 φορές λέει ήρθα σε σένα να σε χτυπήσω την πόρτα, αλλά ήταν μέσα κάποιος άνθρωπος ο οποίος σου μιλούσε στο αυτί λέει και εσύ έγραφες. Και δεν είπα να μην σας ενοχλήσω. Τότε ο Άγιος κατάλαβε ότι αυτά ήταν ευάρεστα, γιατί του λέει πώς έμοιαζε αυτός. Του λέει να, σαν τον Άγιο Απόστολο Παύλο, λέει που έχει την εικόνα μπροστά του, μπροστά στο γραφείο σου και το κοιτάς όταν γράφεις. Έτσι κατά κάποιο τρόπο είχε την επικύρωση Θεόθεν για τις ερμηνείες ή στις καθολικές επιστολές του Αγίου Απόστολου Παύλου, οι οποίες είναι 14.
Επίσης, προσπάθησε να καταπολεμήσει τη διαφθορά και τις αιρέσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο έλεγχος όμως των κρουσίων και των αρχόντων και των ιερέων και των αρχιερέων έφερε μεγάλη δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του. Αντιμετώπισε όμως τα εκκλησιαστικά θέματα με πολύ σοφία. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς, όταν ελέγχεις έναν άνθρωπο για το καλό του, αυτός δεν δέχεται τον έλεγχο και κρατάει μετά κακία. Κοιτάει πώς θα σου κάνει κακό. Αυτό είναι πολύ άσχημο στους χριστιανούς. Είναι πολύ άσχημο γιατί, εάν δεν διορθωθείς, το άλλο είναι θα κολλαστείς. Αν δεν ακούς αυτά τα οποία σε συμβουλεύει ο Πνευματικός, πώς να σου το πω απλά. Εάν ο ασθενής δεν ιατρεύεται, θα πεθάνει. Αυτό δεν είναι. Όταν κάποιος έχει μια ασθένεια και δεν ιατρεύεται από αυτή την ασθένεια, θα πεθάνει. Έτσι είναι και με την ψυχή. Έρχεται ο ψυχικός θάνατος μετά. Έρχεται η αιώνια κόλαση. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν δεχθήκανε τις παρενέσεις του Αγίου και ετοιμάζανε πολλές συνωμοσίες κατά του Αγίου. Επίσης, σε μεγάλη σύγκρουση με τη Βασίλισσα Ευδοξία. Γιατί την έλεγχε για όλες τις παρανομίες τις οποίες έπρατε. Η Βασίλισσα, επειδή είχε ανυψιώτητο Θεόφιλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αλλά επειδή βρήκε και συμμάχους, άλλους αρχιερείς, ιερείς, διακόνους, ένα απλό πράγμα θα σας πω, σε μια περιοδία του Άγιος, 17 επισκόπους καθήρισε. 17 επισκόπους τους καθήρισε, δηλαδή από επισκόπους τους έκανε μοναχούς μετά. Γιατί το αγγελικό σχήμα δεν αφαιρείται. Αλλά δεν είχε κανένα δικαίωμα να τελειώσουν ιερουργία ύστερα. Φτάσαν στο σημείο να κάνουν μια συνωμοσία και τον κατηγόρησαν για 40 αιτίες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τον κατηγόρησαν για 40 αιτίες. Το αποτέλεσμα να γίνει μια άδικη καθαίρεση του Αγίου, βέβαια δεν αναγνώρισε την καθαίρεση. Αλλά την πήγανε στο βασιλέα και γίνεται ένας κρυφός διωγμός του Αγίου. Τον πηγαίναν για την Μπρέμεστον με καράβι από τα βόρεια παράλια της Τουρκίας. Όταν όμως έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, έγινε μεγάλος σεισμός και έπεσε μεγάλος φόβος στα ανάκορα. Ο βασιλιάς φοβήθηκε για τον άδικο διωγμό του Αγίου και έστειλε μία φορά να επιστρέψει ο Άγιος, έστειλε μήνυμα. Ο Άγιος δεν γυρνούσε όμως πίσω. Έστειλε και δεύτερη φορά και βλέποντας ο Άγιος την μετάνοια του βασιλιά επέστρεψε. Αλλά δεν διήρκησε για πολύ η επιστροφή του, παρόλο που ήταν θριαμβευτική, παρόλο που όλος ο λαός βγήκε και ζητοκράπταζε και τον έβαλαν πάνω στον χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο βρήκε ευκαιρία η Βασίλισσα πάλι με τον Θεόφιλο και άλλους αρχιερείς και του διώξανε από την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτόν όμως τον διωγμό έγιναν τα εξής. Όταν έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, από το θρόνο του, ας πούμε όπως είναι εδώ πέρα ο θρόνος του Επισκόπου, σηκώθηκε φωτιά, η οποία ανέβηκε μέχρι πάνω στον τρούλο της εκκλησίας. Από εκεί φύσηξε άνεμος και η φωτιά κατευθύνθηκε στα ανάκτορα. Μέσα σε 3 ώρες καταστράφηκαν πολλά υποδομήματα των ανακτόρων, τα οποία και με τα επόμενα χρόνια, για πολλές δεκαετίες, οι βασιλείς δυσκολεύτηκαν πολύ να τα φέρουν να τα σιάξουν κατά κάποιο τρόπο. Η πρώτη στάση του στο διωγμό αυτό ήταν στην Κουκουσόν της Αρμενίας. Σημερινή λέγεται Κιόκουσούν στα τουρκικά. Μετά από εκεί, εφόσον έκανε και εκεί έργο, έκανε και θαύματα, μαθαίνοντας αυτά η Βασίλισσα, διέταξε τους στρατιώτες οι οποίοι τον φιλούσαν να τον πάνε σε άλλη περιοχή. Τον πήγανε σε δεύτερο προορισμό στην Αραβισσόν. Λέγεται τώρα Γιαρκούζ.
Εκεί όμως ο Άγιος πάλι έκανε θαύματα. Πάλι επέστρεφαν οι ειδωλολάτρες εις τον χριστιανισμό και πάλι έβρισκε παρηγορία στη ζωή του. Μάλιστα αναφέρεται από κάποιον αδελφιό επίσκοπο Αραβισσού το εξής. Αυτός έκανε προσευχή μετά το θάνατο του Αγίου. Σε τι μέτρα έφτασε ο Άγιος? Εμφανίστηκε αστραπόμορφος νέος και το παρουσίασε όλους τους ιεράρχες που είχαν περάσει ως εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε ο αδελφιός όλους τους επισκόπους, αλλά δεν έβρισκε τον Ιωάννη και στεναχωρέθηκε. Του λέει ο αστραπόμορφος νέος, για ποιο λόγο στεναχωρέθηκες, λέει. Γιατί δεν είδα τον Ιωάννη, λέει, τον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Αυτόν, λέει, τον Ιωάννη, το χρυσό στόμα του Θεού. Αυτός, λέει, βρίσκεται δίπλα, λέει, εις τον ίδιο τον Δεσπότη τον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο δεν τον είδες. Αλλά φώνησε πάλι η βασίλισσα και το διώχνει για τρίτο προορισμό εις πιτιούντα του πόντου. Στο δρόμο όμως για την πιτιούντα σταμάτησαν εις τα κόμμανα της Καπαδοκίας του πόντου. Σήμερα λέγονται Κιουμενέκ και είναι δίπλα στην πόλη το Κάτ. Εκεί εκοιμήθη ο Άγιος από τις κακουχίες, γιατί τους συμπεριφερόντουσαν πολύ άγρια οι στρατιώτες. Εκοιμήθη 14/9/307, ετών 53. Ήτανε τότε η εορτή του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Γι' αυτό εδώ η Αγία μας Εκκλησία εμετέθεσε την εορτή του σήμερα 13 Νοεμβρίου. 13 Νοεμβρίου ήταν η πρώτη επάνωδός του στην Κωνσταντινούπολη. 6 χρόνια είναι αρχιερεύς. Συνέγραψε 1447 λόγους, 249 επιστολές. Έχει εγκόμια από 22 διδασκάλους Εκκλησίας. Μόνο αυτοί οι αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν το μέγεθος του Αγίου. Όποιος διαβάζει τα συγγράμματά του, δεν χρειάζεται να πάει σε πανεπιστήμια ή οτιδήποτε άλλο. Αν τα εφαρμόσει, μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά δυστυχώς οι σημερινοί κυβερνώντες δεν διαβάζουν αυτά τα πράγματα. Γιατί θέλουν να υπηρετούν τις συνταχές του εξαποδίτου. Ένα παράδοξο το οποίο συνέβαινε και θαυμαστό ήταν ότι μετά την κίνηση της βασίλισσας Ευδοξίας, λόγω της αδικίας που έκανε στον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο, ο τάφος της έτρεμε για 30 χρόνια, για άλλους 32 χρόνια. Γινότανε σεισμός στον τάφο της. Πότε σταμάτησε? Όταν τα λείψανα του Αγίου επιστρέψανε, τα Άγια λείψανα του Αγίου επιστρέψανε στην Κωνσταντινούπολη. Τότε σταμάτησε και ο σεισμός. Ο τάφος του είναι δίπλα στον τάφο του Αγίου Βασιλίσκου, του Αγίου Ρωμάτιδος Βασιλίσκου, εκεί στα κόμματα. Ίσως υπάρχει ακόμη, δεν γνωρίζω. Τι θα πρέπει να κρατήσουμε όμως από το βίο του Αγίου Άννου Χρυσοστόμου? Ας κρατήσουμε ένα σημαντικό πράγμα. Ας αγαπάμε και εμείς την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, να μαθαίνουμε το νόμο του Θεού και το τι είναι βάριστο στο Θεό. Και ας μην φοβόμαστε να ελέγξουμε τις αποφάσεις έστω και των πιο ισχυρών αρχόντων, όταν είναι κατά του νόμου του Θεού. Ας μην φοβόμαστε να μην εφαρμόσουν αυτά τα οποία είτε ψηφίζουν και είναι κατά του νόμου του Θεού. Τη στιγμή που έχουν μέσα στη ζωή μας ενέργεια αυτά τα οποία ψηφίζουν και δεν τα δέχεται η συνείδησή μας, να αντιδρούμε. Να μην δεχόμαστε σαν χάρη ό,τι μας δίνουν αυτοί εδώ οι άρχοντες. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Όσοι έχετε τη δυνατότητα και γνωρίζετε λίγα γράμματα, προσπαθήστε να διαβάσετε λίγο από τα συγγράμματα του Αγίου, θα σας βοηθήσουν πολύ να διορθώσετε τη ζωή σας. Εύχομαι, προσβείς του Αγίου Άγιου Χριστόμου, να ειρηνεύουμε τον κόσμο.